Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή, κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 7 η ώρα η Σφίνα στα Σπόρα από την TV100 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη, όχι μόνο τη φύλαθλη κοινή γνώμη, γενικότερα την κοινωνία μας, με την δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου του Άρη στην Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξιχνίασης, δεδομένου ότι ήδη σύμφωνα με τις αρχές έχει συλληφθεί ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι δολοφόνος, είναι φερόμενος δολοφόνος, γιατί ο ίδιος ακόμα δεν έχει παραδεχτεί σύμφωνα με τα όσα λένε οι αρχές το ότι δολοφόνησε τον 19χρονο Άλκη. Θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους για το τι ακριβώς ισχύει για αυτή την περίπτωση. Και όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να αποδειχθεί. Είμαστε, όπως βλέπετε, πολύ προσεκτικοί στο να καταθέτουμε την άποψή μας σχετικά με το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι υπήρχε δολοφονική ενέδρα και ότι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, οι φάτσες των οποίων βρίσκονται στα βίντεο τα οποία έχει η αστυνομία και τα μελετά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, βρίσκεται πολύ κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος, συγκεκριμένου εγκλήματος. Αυτό που μένει είναι ότι έφυγε ένα 19χρονο παιδί, αδίκως φυσικά, εννοείται αδίκως, και όλη η κοινωνία θέλει να βρεθούν οπωσδήποτε οι δολοφόνοι. Αν είναι ο 23χρονος, ο 23χρονος, αλλά και αυτοί που ήταν μαζί του, γιατί δεν ήταν μόνος του ο 23χρονος. Υπήρχαν και άλλοι. Παρ' όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής μας για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο είναι ο συνάδελφος ο Κώστας Ομπούρης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ στην TV100 όσον αφορά τα αστυνομικά και βεβαίως παρουσιάζει όλες αυτές τις μέρες η TV100 στο πρόγραμμά της πλήρες ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει γίνει με το 19χρονο και όχι μόνο, και όλες τις παραμέτρους αυτής της δολοφονίας. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα. Και επίσης μαζί μας μέσω Skype είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στόδρος Τσαϊρίδης, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος και αυτός. Καλησπέρα κύριε Τσαϊρίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη. Και βέβαια θα μας δώσει τα φώτα του κύριου Τσαϊρίδης. Να πω ότι θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Αλέξη Κούγια, ποινικολόγο, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση της οικογένειας του Άλκη, του Αλκιβιάδη. Όπως επίσης θα μάθουμε και το δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί σήμερα είχαμε εξελίξει στα δικαστήρια από τον Νίκο Φωτόπουλο, τον ρεπόρτερ της TV100, ο οποίος και αυτός φυσικά παρακολουθεί καθημερινά το δικαστικό ρεπορτάζ. Όμως κύριε Τσαϊρίδη, θέλω πρώτα από τον Κώστα Μπούρη, αν έχετε και εσείς την ευγενή καλοσύνη, να τον ακούσουμε. Ποιες είναι οι σημερινές εξελίξεις στο θέμα της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού? Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πραγματικό ανθρωπογεννήτο από την αστυνομία για τον εντοπισμό των υπολείπων δραστών, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι περίπου 14. 14. Ναι. Η δολοφονική επίθεση αποτελούνταν από περίπου 15 άτομα, όπως λένε οι πληροφορίες και όπως δείχνουν ουσιαστικά και τα βίντεο που έχουν συλλεχθεί από την περιοχή. Τρία αυτοκίνητα γεμάτα, δηλαδή. Τρία αυτοκίνητα γεμάτα, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες η αστυνομία έκανε ελέγχους σε όλους τους 13 συνδέσμους οπαδών στη Θεσσαλονίκη και των τριών ομάδων. Σήμερα έκανε και στην Αθήνα σε 4 συνδέσμους μεταξύ αυτών και του ΠΑΟΚ. Βρήκε πολλά ευρήματα η αστυνομία. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ουσιαστικά φωνικά όπλα, και συγκεκριμένα υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη. Στη Λιάρια είχαμε σουγιάδες, είχαμε διάφορα κοντάρια. Μέσα κατρόνια, από συνδέσμους δηλαδή αυτά. Ναι, μέσα εκεί συνδέσμους. Φωτοβολίδες, καπνογόνα. Στην Αθήνα μάλιστα βρήκε και ένα τσεκούρι. Μάλιστα. Όλα αυτά οδήγησαν σε σύλληψη και στην δύο ανθρώπων υπευθύνων συλλόγων. Ο ένας ήταν συνδέσμων και λέω συλλόγων. Ναι, ναι, ο ένας ήταν 43 χρονών και ο άλλος 36, οι οποίοι σήμερα πήγαν στο εισαγγελέα. Θα μας τα πει τους μετά. Βλέπουμε ήδη. Βλέπουμε ήδη την προσαγωγή τους. Ναι. Θα μας τα πει μετά και ο Φωτόπουλος. Πήγαν στην συνελήφθησαν για και παραπέμφθηκαν για να. Εδώ, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε ακόμα ένα μαχαίρι με αποτυπώματα επάνω, με αίματα βασικά, ναι, και αποτυπώματα. Ισχύει αυτό, έτσι? Ισχύει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, ότι υπάρχει, όπως ισχύει και το ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό ακόμα δύο ατόμων. Και περισσότερο. Έξτρα από αυτούς. Αυτοί είναι, ναι, ναι, αυτοί να πούμε που συνελήφθησαν. Και βεβαίως θα μας τα πει σε λίγο ο Φωτόπουλος. Θα ζήτησα. Εδώ είναι το άλλο το μαχαίρι, το οποίο ήταν χθες. Η μαντσέτα.
Ναι, η οποία βρέθηκε, η ματσέτα αυτή βρέθηκε χτες. Και νομίζω ότι ίσως ο κύριος Τσαϊρίδης τώρα μπορεί να μας δώσει και ένα στίγμα, γιατί οι αστυνομικοί, κύριε Τσαϊρίδη, κάνουν την δική τους προσπάθεια. Μιλάμε για ένα ανθρωποκυνηγητό αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ψάχνουν να βρουν, έτσι. Κοιτάξτε, οι συνάδελφοι των εξειδικευμένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης αξιοποιούν όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν και θεωρώ δεδομένο, όπως συνέλαβαν τον έναν εκ των δραστών, ότι θα προχωρήσουν και στις συλλήψεις των άλλων δραστών και των υπόλοιπων δραστών, όπως έχουν κάνει σε τόσες και τόσες υποθέσεις. Δεν είναι η πρώτη υπόθεση που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν αποδείξει το έργο τους διαχρονικά. Ναι. Αυτό το τμήμα, να πω ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν καλό λόγο να τα πούμε, έχει μια επιτυχία της τάξης του 90-92% εξιχνίασης εγκλημάτων. Άρα οι άνθρωποι είναι έμπειροι και πετυχημένοι από ό,τι φαίνεται. Ας μου επιτραπεί να πω, ναι, Νίκο, ότι αν την αφήσουν στην αστυνομία, κάνει τη δουλειά της και ξέρει πολύ καλά να την κάνει. Έχουμε από τις καλύτερες αστυνομίες της Ευρώπης και δεν το λέω για την παρόν ο κύριος Τσαϊρίδης εδώ, έτσι. Ναι, αν την αφήσουν, τι εννοείς, ποιος την μπλοκάρει? Σε άλλες, παλιότερα έχουν συμβεί και διάφορα. Ναι. Τώρα δεν νομίζω. Πώς νομίζουμε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί ανδρώθηκαν, μεγαλώσαν τόσο πολύ και έχουν ολόκληρο πλωστάσια μέσα τους? Ναι, μέσα στις είναι ένα ερώτημα αυτό. Κάποιοι τους αφήσαν. Πάντως, κύριε Τσαϊρίδη, επειδή ο κύριος Τσαϊρίδης ασχολείται και με τον αθλητισμό, αλλά δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει με συνδέσμους κλπ. Με την εμπειρία σας, βλέποντας το βίντεο το οποίο εμείς βλέπαμε πριν από λίγο από αυτή τη δολοφονική επίθεση, δεν μπορεί να βρούνε και τα άτομα, γιατί φαίνονται κάποια πρόσωπα, φαίνονται κάποιοι αριθμοί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτοκινήτων κλπ. Όπως σας προείπα, ξεκάθαρα μέσω των στοιχείων των οποίων έχουν αυτές οι υπηρεσίες, μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες, θεωρώ ότι θα κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να προχωρήσουν και σε νέες συλλήψεις. Είναι καλό να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και σίγουρα τα αποτελέσματα θα μας δικαιώσουν όλους. Δεν χρειάζεται, θεωρώ, να μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει να την κάνουν. Το κατάλαβα, αλλά σας έκανα δεύτερη ερώτηση, αλλά μου κάνατε δεύτερη τρίπλα. Δεν θέλω να απαντήσετε. Ωραία, το καταλάβαμε. Ναι. Okay. Η ερώτηση η επόμενη όμως έχει να κάνει με το τι βρίσκουμε μέσα στους συνδέσμους. Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε με την εμπειρία σας? Τι κάνουν, γιατί έχουν όλα αυτά τα όπλα? Κάποιοι λένε αμυντικά όπλα, λέει, γιατί μπορεί να μας την πέσουν κλπ. Εσείς τι βλέπετε από την καθημερινότητά σας? Κύριε Πετρουλάκη, μαζί είχαμε συζητήσει και μετά τα επεισόδια στο Βόλο, αν θυμάστε, εκεί τον τελικό, τον περίφημο, όπου να πω ότι οι δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δεν έχουν δικαστεί. Από τότε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τέλεια. Από τότε. Οπότε το πρόβλημα της οπαδικής βίας είναι πολυεπίπεδο. Δεν εστιάζεται ούτε μόνο στην εγκληματική δράση των συγκεκριμένων ατόμων, ούτε μόνο στα ευρήματα των συνδέσμων. Και δεν θεωρώ ότι κάποιος πέφτει από τα σύννεφα με ό,τι βρήκε η αστυνομία μέσα στους συνδέσμους. Έχουν γίνει δεκάδες φορές παλαιότερα έρευνες. Έχουν βρεθεί αντίστοιχα πάλι τέτοια σκεπά, ό,τι μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Μαχαίρια, είδαμε φτιάρια. Στυλιάρια, τα πάντα όλα, ναι. Τα πάντα, ναι. Δηλαδή, μόνο σύνδεσμος φυλάθλων. Σε σύνδεσμο φυλάθλων δεν οδηγούν τα συγκεκριμένα ευρήματα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι και ο καθένας από τη μεριά του και η αστυνομία και η δικαιοσύνη και το σοφρονιστικό σύστημα, αλλά πάνω απ' όλα η ίδια η πολιτεία, η οποία νομοθετεί και η οποία θωρακίζει τους συγκεκριμένους θεσμούς, είναι να αναρθούμε τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Διότι αυτός ο περίφημος αθλητικός νόμος έχει αλλάξει, μονίμως ακούμε για να περιορίσουμε τη βία στα γήπεδα, για αλλαγή του αθλητικού νόμου, για αυστηροποίηση των ποινών και βλέπουμε ότι αντί να περιορίζει τη δράση αυτών των ατόμων, μονίμως γίνεται όλο και πιο σκληρή. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε θρηνήσει 3 θύματα μέσα στην τελευταία πεντέτια. Έχουν γίνει άπειρα παρόμοια περιστατικά τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα διότι δεν είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Ευτυχώς, ο συγκεκριμένος φερόμενος ως δράστης το 2019 πάλι συμμετείχε σε παρόμοιο περιστατικό και μέχρι σήμερα δεν είχε δικαστεί ούτε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα. Και ο λόγος από για την άλλη όμως θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι, Κώστα. Χθες... Αυτές τις τελευταίες μέρες πήγα αρκετές φορές στην περιοχή της Χαριλάου και κάναμε στην Διβιακατό, κάναμε 2 φορές ρεπορτάζ, ακριβώς. Ναι. Κάτοικοι μας είπαν για πολλά συμβάντα. Ειδικά χθες είχαμε μαρτυρία ενός ανθρώπου, ο οποίος είπε ότι ενώ καθόταν σε μια πιτσαρία και τρώγανε, έφτασε πριν από ένα μήνα αυτό, ξαφνικά σκάσανε μύτη μηχανάκια πολλά, με
σιδηρολοστούς, κάνα ζημιές. Αυτό έγινε και άλλες φορές τον τελευταίο καιρό. Αλλά από την αστυνομία, όπου κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν είδα καμία ανακοίνωση. Και όπως μας είπαν αυτοί, δεν επενέβη κανένα περιπολικό. Κλήθηκε δηλαδή η αστυνομία και δεν επενέβη. Έτσι μας είπαν. Ότι την καλέσα και δεν ήρθε. Ναι, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις. Ήρθε εκ των υστέρων. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό. Ο κ. Τσαρίδης μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτές τις καταγγελίες, σας είπα και μόνος μου ότι υπάρχουν πάρα πολλά παρόμοια περιστατικά τα οποία δεν είχαν τραγική κατάληξη. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά οργανωμένα οπαδικά ραντεβού. Να θυμηθούμε, ήταν πρόσφατα στην περιοχή του Χαριλάου, όπου είχαμε καταδρομική επίθεση δεκάδων ατόμων της μιας ομάδας σε άλλα άτομα που ήταν σε μια μπειραρία εκεί στο γήπεδο. Σε ένα καφενείο, ναι. Σας λέω με τα βεβαιότητας ότι όταν υπάρχουν αγώνες μετά τη λήξη αυτών, δεκάδες αστυνομικοί δημιουργών, ΟΠ και ΔΙΑΣ ακροβολίζονται σε διάφορα σημεία για να αποφευθούν τυχόν ραντεβού οπαδικά. Και έχει επιτευχθεί αυτό ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Αλλά από εκεί πέρα εγώ θα πω όσον αφορά την αστυνομία, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι εκπρόσωπος αστυνομικών, ότι η εξιχνίαση των υποθέσεων όπου έχει τεράστια ποσοστά επιτυχίας η αστυνομία είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι το πώς θα καταφέρουμε σαν αστυνομία να προλαμβάνουμε όλες αυτές τις καταστάσεις και να μην φτάνουμε σε αυτά τα τραγικά περιστατικά. Σωστό. Γι' αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την αύξηση των περιπολιών. Όταν στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου υπάρχουν καταγγελίες και υπάρχουν και καταγεγραμμένα περιστατικά, συμβαίνουν αυτά εδώ τα πράγματα. Και υπάρχει μόνο ένα περιπολικό της τάξης για όλη αυτή την περιοχή και ένα περιπολικό της ασφάλειας, όχι μόνο για την περιοχή Χαριλάου Ανάληψης, Τούμπα Χαριλάου Ανάληψης. Για ποια προληπτική αστυνόμευση? Μόνο ένα. Ένα περιπολικό, ναι, και ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, της ασφαλείας. 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και ακούω την έλλειψη αστυνόμευσης, την έλλειψη περιπολικών. Εγώ δεν μίλησα για έλλειψη περιπολικών. Εγώ μίλησα για προληπτική αστυνόμευση. Ναι. Μισό. Και πάλι, για να μην ακουγόμαστε μονίμως ότι κλεγόμαστε. Εγώ μίλησα για προληπτική αστυνόμευση και αυτό επιτυγχάνεται όταν οι αστυνομικοί ασχολούνται αποκλειστικά με το ρόλο για τον οποίο υπάρχει αστυνομία, που είναι η αστυνόμευση, η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και η ασφάλεια του πολίτη, και δεν είναι δυνατόν να μας επιφορτίζουν μονίμως με πάρεγα και άλλα, ναι, και άλλα και άλλα. Τα, ναι, αυτό είναι έλλειψη αστυνόμευσης. Είναι... Δηλαδή, ναι, όταν η αστυνομία είναι σε άλλες δουλειές. 100%. Γι' αυτό λέω ότι δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Το πρόβλημα το κύριο είναι η έλλειψη προσωπικού. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία δεν ασχολείται με το βασικό της ρόλο που είναι η αστυνόμευση. Θέλω να πει ότι τους βάζουν τους αστυνομικούς να ελέγχουν για τον κορονοϊό τα χαρτιά. Τους βάζουν να φρουρούν το φουρθιώτη. Τους βάζουν, έτσι, να φρουρούν τον τάδε. Ακριβώς. Δηλαδή τους βάζουν σε κάποιους ρόλους που δεν είναι του αστυνομικού. Και αυτό σημαίνει έλλειψη αστυνόμευσης. Ακριβώς. Γενικότερη. Λοιπόν, κύριε Τσαϊρίδη και Κώστα, πριν μπορεί, να ακούσουμε Σαϊρίδης, λίγο. Να ακούσουμε θα λίγο... ήθελα να πω, ναι, κάτι που είδα σήμερα, αλλά δεν το καταγράψαμε στην κάμερα. Ναι. Στο σημείο της τραγικής δολοφονίας, της γέρης, ναι, δολοφονίας, ένας αστυνομικός της ομάδας Ζήτα, ναι, μας ζήτησε βέβαια να μην τραβήξουμε, κατέβηκε και άφησε ένα λουλούδι. Ναι, και προχτές έγινε και αυτό. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και προχτές έγινε. Πήγαν άλλοι 3-4. Ναι, πριν το μάτς του Άρη με την ΑΕΚ. Ναι, και... Καλά, είναι άνθρωποι, δεν είναι. Άνθρωποι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή... Αυτό θέλω να πω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να σας κάνει εντύπωση. Και εμείς μάλλον μέλη της κοινωνίας. Ναι, εννοείται θετική. Απλά και εμείς είμαστε μέλος αυτής της κοινωνίας, μεγαλώνουμε παιδιά και τέτοια περιστατικά μας τρομάζουν και εμάς τους ίδιους, οι ακριβώς οποίοι είμαστε επιφορτισμένοι με την εγκληματικότητα. Δηλαδή, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, μεγαλώνω δύο παιδιά και λέω ότι τα παιδιά μου μπορεί αύριο μεθαύριο κάποιος ανεγκέφαλος, κάποιο εγκληματικό στοιχείο, θα τους ρωτήσει τι ομάδα είστε. Και αν δεν ακούσει αυτό που θέλει, ότι θα τα σφάξει. Ναι, πάντως, κύριε Τσαϊρίδη, ήταν στο Χαριλάου, τους ρώτησαν οι άλλοι τι ομάδα είστε και είπαν Άρης. Δηλαδή και ΠΑΟΚ να ήταν, τι θα λέγανε, ΠΑΟΚ ότι είναι στο Χαριλάου, για να καταλάβουμε. Ναι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν υπήρχε περίπτωση να πούνε. Μα ήταν και Άρης τα παιδιά, αλλά αν είναι ο άλλος να λέει ότι είμαι Άρης και πρέπει να πεθάνει γιατί είναι Άρης ή ΠΑΟΚ και πρέπει να πεθάνει γιατί είναι ΠΑΟΚ, δεν γίνονται αυτά πουθενά. Θα είμαστε σε άλλο επίπεδο. Αν μου επιτρέπετε. Να θυμίσω ότι όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος Ορφανού, επειδή την χάνει να υπηρετώ 20 χρόνια στα ΜΑΤ και τα έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα ελληνικά γήπεδα, όταν υπήρξε ο νόμος Ορφανού, όπου τον πολέμησαν πραγματικά όσοι δεν τους συνέφερε, γιατί περιορίζει πραγματικά την οπαδική βία και τη βία στα γήπεδα, με το ίδιο. Και ήταν ένας
νόμος ο οποίος ήταν αυστηρός αλλά έδινε λύση στο πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή το θέμα δεν είναι να ψηφίζουμε νόμους, το θέμα είναι να ψηφίσουμε ένα νόμο ο οποίος θα δίνει λύση στο πρόβλημα. Μάλιστα, σωστά. Τότε καταλήξαμε στο να αλλάξει ο υπουργός και να καταργηθεί ο νόμος και πιστεύω ότι αυτό τα λέει όλα. Πάμε λίγο μαζί στον συνάδελφο τον Νίκο τον Φωτόπουλο που παρακολουθεί το δικαστικό ρεπορτάζ για την TV 100 και τον FM 100 και είναι και έμπειρος συνάδελφος όπως και ο Κώστας Μπούρης, έμπειρος συνάδελφος ο Νίκος Φωτόπουλος και γνωρίζει τι έχει γίνει σήμερα από το πρωί στα δικαστήρια. Νίκο, καλησπέρα. Δεν τον ακούω τον Νίκο τον Φωτόπουλο. Παιδιά, μόλις τον έχουμε, ενώ βλέπουμε πλάνα, να πω ότι σήμερα πήγαν στα δικαστήρια ο κύριος Γκαγκάτσης, ο κύριος Θέος και ο κύριος Καρυπίδης. Εδώ είναι ο κύριος Γκαγκάτσης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο κύριος Καρυπίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Άρης. Και ο κύριος Φώτης, εδώ ο κύριος Καρυπίδης. Και ο κύριος Φώτης Θέος, που είναι ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Πήγανε και οι τρεις στα δικαστήρια ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και του ζήτησαν κάποια πράγματα. Τώρα νομίζω έχουμε τον Νίκο τον Φωτόπουλο. Νίκο, μας ακούς, καλησπέρα. Α, θα τον έχουμε, εντάξει, οκ. Okay. Μόλις τον έχετε, παιδιά, ο κύριος Καρυπίδης δεν πέρασε το τεστ και τον ξαναγύρισαν πίσω. Και εδώ είναι ο κύριος Φώτης Θέος, ο οποίος και αυτός μπαίνει στα δικαστήρια. Βεβαίως θα δούμε και σε λίγο δηλώσεις, τις οποίες έκανε λίγο αργότερα ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης. Εδώ. Οι δηλώσεις του ήταν πραγματικά. Επειδή ήμουν εκεί, ήταν πολύ φορτισμένος. Ήταν πολύ φορτισμένος. Πάρα πολύ φορτισμένος και χαρακτήρισε ζώο τον συγκεκριμένο. Έτσι, που ακριβώς σκότωσε τον Άλκη. Που δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά, είναι ζώο και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι μια τοποθέτηση η οποία πραγματικά εγώ πρώτη φορά το άκουσα και ζητώ συγγνώμη και από τα ζώα, είπε χαρακτηριστικά. Θα την ακούσουμε τη δήλωση, αλλά τώρα πάμε στον Νίκο Φωτόπουλο, τον συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί το δικαστικό ρεπορτάζ για πολλά χρόνια, θα μας δώσει το στίγμα της επικαιρότητας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλουμε να μας πεις λίγο, γιατί είμαστε μαζί με τον κύριο Θόδωρο Τσαϊρίδη και με τον Κώστα Μπούρη εδώ στο στούντιο, να μας πεις λίγο τι έγινε σήμερα από το πρωί στα δικαστήρια, γιατί είχαμε εκεί εξελίξεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, η σημερινή εξέλιξη από πλευράς δικαστικής δεν είναι σπουδαία. Η σπουδαία εξέλιξη θα είναι τη Δευτέρα που θα πάει στον ανακριτή και θα απολογηθεί ο 23χρονος που έχει συλλάβει η αστυνομία και τον οποίον έχει καταδείξει ως πρωταγωνιστή αυτής της ανθρωποκτονίας. Ναι. Ο 23χρονος αυτός, ο οποίος έχει και στο παρελθόν εμπλοκή από ό,τι λένε οι πηγές οι αστυνομικές, έχει στο παρελθόν περιστατικό με βία αθλητική κτλ. Παρόμοια περίπτωση που ευτυχώς και τότε δεν κατέληξε σε δολοφονία, αλλά είχε τραυματισμούς. Αυτό εκκρεμεί δικαστικά από το 2019. Τώρα τι έγινε με αυτόν. Αυτός χθες από το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο, όπου παραπέμφθηκε από τον εισαγγελέα για σειρά πλημελημάτων που σχετίζονται με οπλοφορία, καθώς η αστυνομία τον συνέδεσε με οπλισμό, με πράγματα τα οποία θεωρούνται όπλα και βρέθηκαν μέσα στο σύνδεσμο φύλων ΠΑΟΚ θύρα 4 και στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Λοιπόν, γι' αυτό καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 3 μηνών και σε μια, θα έλεγα, όχι συνήθι απόφαση του δικαστηρίου για πλημελήματα, δεν του έδωσε το δικαίωμα αναστολής στην έφεση και αποφάσισε να τον στείλει στη φυλακή για 4 χρόνια και 3 μήνες μέχρι την έφεση. Άρα το θέμα της κράτησής του και της φυλάκησής του έχει τελειώσει με αυτό και μόνο την απόφαση. Μάλιστα. Τη Δευτέρα τώρα παρουσία του δικηγόρου του θα έχει πάρει προθεσμία από το ανακριτή για να προετοιμάσει την απολογία του και θα απολογηθεί τη Δευτέρα για μια βαρύτατη ποινική δίωξη. Θα έλεγα την επαχθέστερη που μπορούσε να του κάνει η εισαγγελία με όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία μιας ανθρωποκτονίας. Θα απολογηθεί λοιπόν για αυτή που είναι στην ουσία η αιματηρή επίθεση στα παιδιά, στην παρέα των παιδιών που κατέληξε στο θάνατο, στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και τον τραυματισμό των άλλων δύο. Ο εισαγγελέας του έχει απαγγείλει, όπως είπα, κατηγορίες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως με όλες τις επιβαρυντικές περιστάσεις. Συνεπώς περιμένουμε να δούμε τι θα πει, διότι ο 23χρονος στηρεί μια σκληρή στάση απέναντι στις διοκτικές αρχές, πρέπει να πω, Νίκο, ναι, και αγαπητοί καλεσμένοι του Νίκου.
τηρεί μια σκληρή στάση και αρνείται τα πάντα. Στους αστυνομικούς φέρεται να έλεγε, παιδιά, γιατί βρίσκομαι εδώ, γιατί με πιάσατε, δεν έχω σχέση με το περιστατικό κτλ. Βέβαια, τα στοιχεία εναντίον του από ό,τι έχουμε υπόψη μας είναι συντριπτικά. Δηλαδή υπάρχει το υλικό των καμερών που δείχνει το αυτοκίνητό του, που δείχνει τον ίδιο. Υπάρχουν τα κλειδιά τα οποία βρέθηκαν πάνω του και ήταν της θείας 4 εκεί στις παλαιών πατωτογραφίων της παλαιών πατρών Γερμανού. Υπάρχει το βεβαρημένο του παρελθόν, υπάρχει το μαχαίρι το οποίο σχετίζεται και με τα αποτυπώματά του, υπάρχει μια κοιλίδα αίματος η οποία εξετάζεται και πιθανότατα θεωρούν οι αρχές ότι είναι του άλκη μέσα στο κάθισμα του αυτοκινήτου του, δηλαδή είναι πολύ δύσκολος ο ισχυρισμός του ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν βρισκόμουν εκεί. Μάλιστα. Αυτά όλα ωστόσο, εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, Νίκο, θα κριθούν τη Δευτέρα, στο από δικαστήριο. Τον ανακριτή και τον εισαγγελέα που θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη σχετικά με την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα. Και για τους δύο συνδεσμίτες να πούμε, υπάρχει αναβολή, έτσι, για τους δύο συνδεσμίτες. Ναι, για τους δύο τώρα που συνελήφθησαν χθες, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που έκανε και συνεχίζονται σήμερα οι ελέγχοι αυτοί, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, πανελληνίως, δηλαδή μέχρι την Κρήτη έχω ακούσει ότι έχουν γίνει έφοδοι σήμερα σε συνδέσμους, καλά στην Αθήνα, στη Θεσσαλία κτλ. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λοιπόν, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι συνδέσμων, τέτοιων αθλητικών συνδέσμων. Ο ένας, όταν πληροφορήθηκε ότι γίνεται έλεγχος στο σύνδεσμο, έσπευξε ο ίδιος να διευκολύνει, είπε ότι εγώ είμαι υπεύθυνος του συνδέσμου, μην με ψάχνετε, εδώ είμαι, τι χρειάζεστε, τι θέλετε, και έτσι συνελήφθη από αυτά τα οποία, για αυτά τα οποία βρέθηκαν μέσα στο σύνδεσμο και τα οποία είναι εν δυνάμει όπλα, Νίκο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις κατά προσωπικού κτλ. Συνεπώς αυτός παραπέμφθηκε για το πλημέλημα που σχετίζεται με την νομοθεσία περί έοπλων, πήγε στο δικαστήριο σήμερα, πήρε αναβολή και θα δικαστεί αύριο. Αύριο, μάλιστα. Τώρα, ο άλλος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ο σύλλογος τον οποίο εκπροσωπούσε δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια, έχει και αυτός όλες τις κατηγορίες περί οπλοφορίας, έχει όμως και μια άλλη κατηγορία που έχει να κάνει με τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου σωματείου. Ναι, 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 κατάλαβα. Αυτός λοιπόν θα δικαστεί μέσα στην εβδομάδα. Πρέπει να πω ότι αυτός αυτοδικαίως αναβλήθηκε η υπόθεσή του, δεν το ζήτησε, καθώς απουσίαζαν οι μάρτυρες αστυνομικοί. Υπάρχει και το θέμα, αυτό θα σας τα πει και ο κύριος Τσαϊρίδης που είναι εκεί πέρα, με τα ρεπό, ότι μια μέρα δουλεύουν ως τη νύχτα, την άλλη μέρα πρέπει να πάνε στο δικαστήριο στο αυτόφορο. Δεν κάθονται ποτέ έτσι, άρα δεν πηγαίνουν στο δικαστήριο και αυτές οι υποθέσεις εκκρεμούν να αναβάλουν. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Το μεταξύ με απόφαση των δικαστηρίων που σήμερα εξέτασαν αυτές τις δύο υποθέσεις των δύο αυτών προσώπων, τους άφησαν ελεύθερους. Κρίθηκε ότι δεν είναι υπότροποι άλλης αξιόπινης, κάποιας αξιόπινης πράξης, ήταν γνωστής διαμονής με γνωστά στοιχεία ταυτότητας. Και έτσι με αυτή την κρίση το δικαστήριο τους άφησε ελεύθερους, Νίκο. Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Τσαϊρίδη, σε λίγο θα μας πείτε γι' αυτό. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Κούγια, αλλά να ευχαριστήσω πρώτα τον Κώστα Μπούρη που ήταν μαζί μας. Αν θέλει να συμπληρώσει κάτι, γιατί έχουμε δηλώσει του κυρίου Γκαγκάτση να δούμε σε λίγο. Πολύ γρήγορα, μία επισήμαση. Πήγε με το αυτοκίνητό του. Με το αυτοκίνητό του. Ακριβώς. Ποιος? Ο δολοφόνος. Ο δολοφόνος. Ναι. Πήγανε με τα αυτοκίνητά του. Ναι, τρία, τα βλέπουμε εδώ. Τρία αυτοκίνητα. Δεν του έμπαινε ούτε καν στο μυαλό ότι πήγαν πάνε να κάνουν μία έκνομη πράξη. Μια δολοφονική επίθεση και να καλύψουν τις πινακίδες, κάτι να κάνουν, ξέρω εγώ. Ήταν πρόχειροι, θες να πεις, δηλαδή όχι, ήταν κάτι που δεν το σχεδίασαν. Άνετοι, είναι τόσο άνετοι που νομίζουν ότι δεν θα συλληφθούν ποτέ. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι καλό καθόλου. Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσαρίδη, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο, σε 2-3 λεπτά. Θα δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Μάκη Γκαγκάτσα. Τις δούμε μαζί για να τις σχολιάσετε σε λίγο. Τι λέει ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια εκ νέου στην οικογένεια και στους οικείους του παιδιού που δολοφονήθηκε, του Άλκη. Όλοι το βλέπουμε ως δικό μας παιδί, γιατί περισσότεροι εξημών και με ήττα και με ήττα κυρίως εδώ πέρα, αλλά και από όλο τον κόσμο που, και από όλη την Ελλάδα έχουν παιδιά
και καταλαβαίνουν πώς αισθάνονται. Θα ήθελα να εκφράσουμε επίσης την αποστροφή μας πραγματικά για τον δολοφόνο που αυτοχαρακτηρίζεται ως οπαδός του ΠΑΟΚ. Έτσι, την ντροπή μας που αυτός ο άνθρωπος έχει αυτοχαρακτηριστεί έτσι, γιατί είναι ένας εγκληματίας και δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση με τον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο που απαριθμεί εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο και πρεσβεύει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό εδώ. Μιλάμε για έναν δολοφόνο που πρέπει να ζητήσουμε, το λιγότερο μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ζώο, και πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τα ζώα. Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να εκφράσω εκ νέου τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Στη σύσκεψη, κοιτάξτε, έχει γίνει και μια παρόμοια σύσκεψη πριν από ένα χρόνο, όπου ουσιαστικά υπόθηκε μεταξύ των ΠΑΕ να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη ηρεμία, η οποία όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ ΆΡΙΣ. Εξηγήσαμε από κοινού ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και δεν έχουν σχέση ούτε με τον αθλητισμό ούτε με το ποδόσφαιρο. Απλά υπό την ομπρέλα και με το όχημα του οπαδικού κινήματος βρίσκουν και κάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές που φτάνουν ως τις δολοφονίες ανθρώπων. Και από εκεί και πέρα είναι ώρα να μιλήσει η δικαιοσύνη και για τον δολοφόνο αλλά και για τους συνεργούς του. Είναι που ελπίζουμε να βρεθούν το συντομότερο το δυνατόν και η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Οι ΠΑΕ θα αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να απομακρυνθούν κακοποιητικά στοιχεία. Νομίζω. Το εφόδος που έγινε χθες στις Λέσκες Φιλάθλων, βρέθηκαν μαχαίρια, ψαλίδια, καπνογόνα, έτοιμοι για πόλεμο. Λοιπόν, νομίζω ότι η ευθύνη είναι συνολική όλων. Έτσι, όχι μόνο των ΠΑΕ. Είναι ευθύνη, φυσικά και οι ΠΑΕ έχουν τις δικές τους ευθύνες. Δεν το συζητάμε αυτό εδώ πέρα το γεγονός. Από εκεί και πέρα όμως είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της εκάστοτες κυβέρνησης, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης. Είναι παραδοχή ήττας το γεγονός ότι από όσο έχω διαβάσει τουλάχιστον και εγώ ίδιος, ο δολοφόνος 2 χρόνια πριν πέρασε αυτό το μέγαρο και κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι παραδοχή ήττας για όλους μας, για την κοινωνία μας. Είναι βαθύτερα κοινωνικό το πρόβλημα και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό ή αθλητικό. Όσον αφορά αυτά που είπατε για τους συνδέσμους και τα οποία βρέθηκαν, τι να πούμε, είναι οπλοστάσια. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί να πηγαίνουμε και να κάνουμε ελέγχους μέσα στους συνδέσμους. Πολύ σωστά έκανε και διέπραξε, και εφόσον υπάρχουν αυτά εδώ πέρα αυτά τα ευρήματα, να τιμωρηθούν ανάλογα αυτοί που πρέπει από τον νόμο. Πάντως ο Γκαγκάτσης και τότε εμφανίστηκε ως παδούς του ΠΑΟΚ και σε εκείνη την επίθεση. Μάλιστα, ο Αλέξης Κούγιας. Σε ποια επίθεση εννοείται? Το 2019, ο ίδιος άνθρωπος. Αυτοί που είπα κάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές και οι οποίες οδηγούν μέχρι και σε δολοφονίες αθώων πολιτών, δεν έχουν καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να αυτοχαρακτηρίζονται οπαδοί του ΠΑΟΚ. Πώς θα τους απομακρύνετε? Ο Κούγιας που ανέλαβε την οικογένεια του 19χρονου λέει ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει τον δικηγόρο. Τώρα είναι αστείο και μόνο να απαντήσω σε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας, τη φρίκη μας για αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Δεν έχει καμία σχέση κανένας από τον ΠΑΟΚ με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, και εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό εδώ. Σε λίγες μέρες έχει ντέρμπι, Άρης ΠΑΟΚ. Θα λάβετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα? Εμείς θα κάνουμε από την πλευρά μας, ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Έτσι, απλά δεν μπορούμε μόνοι μας, όπως είπα εξ αρχής, να γίνει κάτι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα περιστατικά γίνονται στους δρόμους. Οι ΠΑΕ δεν είναι αστυνομίες για να πηγαίνουν στους δρόμους και να ελέγχουν αυτούς τους εγκληματίες, γιατί είναι εγκληματίες, όπως σας είπα και πιο πριν. Και όσον αφορά το φιλικό, συζητήσαμε και με τον κύριο Καρυπίδη να βρούμε την ημερομηνία, η οποία θα είναι για όλους μας κάτι που να μπορεί να γίνει και σε μια ημερομηνία που να μπορεί να γίνει. Φυσικά και το δεχόμαστε. Είπαμε, συζητήσαμε με τον κύριο Καρυπίδη ώστε να βρούμε την ημερομηνία. Δεν υπογράψαμε συμβόλαιο πότε θα γίνει. Εννοείται ότι θα γίνει.
Επιστρέψαμε, είδατε και ακούσατε εδώ στην Σφίνα σας Σπορ ζωντανά με τη δήλωση του κυρίου Γκαγκάτση καμία σχέση ο δολοφόνος με τον ΠΑΟΚ που έκανε πριν από λίγο και επίσης είπε και πολλά σημαντικά πράγματα ο κύριος Γκαγκάτση. Θυμίζω ότι το βράδυ, χτες το βράδυ, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν ότι φταίμε κι εμείς, ζητούμε συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη, κατέθεσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μένουμε εδώ στην κουβέντα μας με τον κύριο Θόδωρο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσαϊρίδη, και θα πάμε λίγο να καλησπερίσουμε μαζί. Εσείς είστε πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Θα πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξη Κούγια, έναν από τους κορυφαίους ποινικολόγους στην Ελλάδα, ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας της ιστορικής Λάρισας, αλλά και άνθρωπο του ποδοσφαίρου, χωρίς αμφισβήτηση. Κύριε Κούγια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, καλά? Και στον πρόεδρο, και στον πρόεδρο που ταλαιπωρείτε. Ταλαιπωρείτε ο πρόεδρος, ναι, σωστά. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε καταρχάς, επειδή είστε ο νομικός εκπρόσωπος. Μ' ακούτε? Ναι, ρε, το, γιατί είμαι να μπω στο καράβι από τη Σύρο. Α, είχατε δικαστήριο εκεί, Είχαμε αυτή την υπόθεση, θυμάσαι, με το παιδάκι που σκοτώθηκε από το Κρυσκράς. Μάλιστα, α, ναι, ναι. Την υπόθεση αυτή. Να πω ότι ο κύριος Κούγιας ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας του Άλκη Καμπανού, άφυλο κερδός. Μάλιστα. Και των άλλων δύο παιδιών. Και των άλλων δύο παιδιών, μάλιστα. Άφυλο κερδός. Τώρα, έχετε πει κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες. Θέλω λίγο να μας πείτε πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία και τι πληροφορίες έχετε εσείς. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο σκοτάδι. Σκοτάδι. Γιατί είμαστε στο σκοτάδι? Γιατί το προβλέπει ο κώδικας ποινικής οικονομίας. Σύμφωνα με το νέο κώδικα ποινικής οικονομίας, εναντίον με το παρελθόν. Για να λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να μάθουμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα η αστυνομία, τι έχει πει ο δράστης, τι στοιχεία υπάρχουν, οι διαδικαστικές πράξεις ενεργοποιήθηκαν, τι προανακριτικές πράξεις έγιναν, πρέπει να απολογηθεί ο κατηγορούμενος και αφού ολοκληρωθεί η απολογία την επόμενη μέρα να πάρουμε αντίγραφα. Μάλιστα. Άρα εμείς θα πάρουμε αντίγραφα την Τρίτη. Μέχρι τότε μας σκοτάζει. Εκείνο που μπορώ να πω μόνο είναι ότι ελπίζω μέχρι την ημέρα που θα πάρουμε αντίγραφα και είναι αρκετές μέρες. Να έχουν συλληφθεί οι υπόλοιποι δράστες. Γιατί αν δεν έχουν συλληφθεί οι υπόλοιποι δράστες, αυτό που μου είπε σε μια στιγμή ο Καρυπίδης, ότι δηλαδή, κοιτάξτε να δεις, μου λέμε, εθοδεύουν να παρουσιαστεί ένας, να εμφανιστεί αυτός ότι έκανε την πράξη και να μείνει στο σκοτάδι, άλλη υπόθεση θα επαληθευτεί. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη, λέτε, ο Καρυπίδης. Αυτός μου το έπαινε. Μάλιστα. Δηλαδή να τα ρίξουν όλα στον 23χρονο, εννοείται. Να μείνει μόνο 23χρονος και θέλω να σου πω ότι μου κάνει και εντύπωση γιατί χωρίστηκε η δικογραφία των όπλων. Και πήγε στο αυτόφορο. Ενώ θα έπρεπε κατά την άποψή μου η αστυνομία να την κρατήσει τη δικογραφία αυτή, να κάνει έρευνα DNA και αποτυπωμάτων σε όλα τα όπλα, να κάνει έρευνα DNA και αποτυπωμάτων σε όλο το χώρο και από εκεί θα έβρισκε την άκρη. Δεν γνωρίζω αν το έχει κάνει, γιατί δεν θέλω να πω κάτι. Κανονικά πρέπει να το έχει κάνει. Δηλαδή όταν βρίσκει μια γιάφκα, όπως γίνεται τις γιάφκες της τρομοκρατίας και βλέπεις γίνονται έλεγχοι των DNA και εκδίδονται εντάλματα σύλληψης ακόμη και ένα χρόνο μετά, το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Ναι, αυτό επειδή είναι νομικό, επειδή και ο πολλής κόσμος μπορεί να μην το καταλαβεί, είπατε διαχωρίστηκε η δικογραφία. Είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Βρέθηκαν όπλα πολλά, ναι, τα οποία αποκλείεται όλα να είναι ενός. Α. Και τα απέδωσαν σε ένα. Μάλιστα. Λες και αυτός ήταν ο άνθρωπος που έχει όλα αυτά τα όπλα. Λες και ήταν στο σπίτι του. Άρα μπορεί να πάει. Πήγασαν 4 χρόνια και 3 μήνες. Μπορεί να πάει αυτό στο δικαστήριο και να πει: δεν μπορώ να έχω εγώ όλα αυτά τα όπλα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Πήγε στο δικαστήριο, το είπε, αλλά δικάστηκε. Αλλά ουσιαστικά το δικαστήριο είπε ότι όλα τα όπλα. Δεν γνωρίζω το σκεπτικό του δικαστηρίου, δεν ήμουν εκεί. Ναι. Αλλά δικάστηκε για όπλα. Για όλα τα όπλα. Ναι. Γι' αυτό σε χωριστή δικογραφία. Μάλιστα. Ενώ θα μπορούσε να γίνει άλλος νομικός χαρακτηρισμός, να είναι διακεκριμένη κατοχή όπλων, όταν είναι για εξόπληση ομάδων κακοποιών. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν περιλήφθη στο κατηγορητήριο και η εγκληματική οργάνωση. Ναι. Κύριε Κούγια, εσείς με τα δύο παιδιά τα άλλα που τραυματίστηκαν και γλίτωσαν ως εκθαύματος μιλήσατε? Όχι, γιατί ήταν σε ίδια κατάσταση, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Μίλησα με τον πατέρα του ενός μέσω του κυρίου Λευτέρη Αρμανίτη, του πρόεδρου του Αστεγνιάρη. Τι σας είπε ο πατέρας? Θα μιλήσω και σε λίγο, γιατί μόλις βγήκα το δικαστήριο. Αχα. Και έτρεχα τώρα, γι' αυτό με ακούσατε και να είμαι έτσι λαχανιασμένος, για να προλάβω, έρχεται το καράβι για να φύγω στην Αθήνα. Εντάξει, εσείς... Να το χάσω το καράβι πρέπει να φύγω αύριο το μεσημέρι. Έχετε καλύψει η κατάσταση, το προλάβα το καράβι πιστεύω, έτσι. Το πρόλαβα. Εντάξει, ήταν ήμουν σίγουρος. Τώρα, πώς εξηγείται το γεγονός, το ρώτησα στον κύριο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης προηγουμένως, πώς εξηγείται το γεγονός ότι ενώ έχουν αυτό το βίντεο με τους αριθμούς κυκλοφορίας, με κάποιες φάτσες, με το ένα το άλλο, ακόμα δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Κρύβονται, πιστεύετε? Η καλύτερη εκδοχή είναι αυτή. Ότι κρύβονται. Είχε ενεργοποιηθεί όλη η αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και είναι δικαιολογημένο αυτό τώρα. Αυτοί να κρύβονται.
Το θέμα είναι να προλάβουν να μην φύγουν. Γιατί πρόσφατα στην Ελλάδα δικάζουμε μια υπόθεση με ένα ψηρικά 18 χρονών που τον σκότωσαν τρεις Αλβανοί. Μέχρι η αστυνομία να καταλάβει τι έγινε το επόμενο 24ωρο είχαν φύγει στην Αλβανία και τρεις. Αλλά λέτε ότι υπάρχει κατά την εκτίμηση σας στο μυαλό σου ότι η περίπτωση να έχουν φύγει στην Αλβανία αν είναι κάποιοι Αλβανοί. Ή να τους φύγαν. Ή να τους φύγαν. Μάλιστα. Κατάλαβα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ήττα της αστυνομίας. Ήττα. Εσείς πιστεύετε με βάση την εμπειρία σας ότι μπορούν να τους βρούνε, δηλαδή παίζει ρόλο αν θέλει, δεν θέλει η αστυνομία ή μπορεί, δεν μπορεί. Αυτό είναι η δίκη προθέσεων. Η αστυνομία πάντα θέλει. Πάντα. Το θέμα είναι έχει τις δυνατότητες να το κάνει. Πάντοτε υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω να εκτιμώ πάρα πολύ την ελληνική αστυνομία και το έργο της και το έχω αποδείξει και πράκτος. Ναι. Όποτε μου ζήτησα τη βοήθειά μου. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε αστυνομία. Ναι, πάντως... εκείνο που θα σας πω είναι ότι εγώ έχω μάθει να μιλάω με στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο στοιχείο. Θα δω τι έχει κάνει η αστυνομία και θα μιλήσω μετά. Κύριε Κούγια, αυτό που έκανε επίσης ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η δήλωσή σας ότι πού βρήκε τα λεφτά ο 23χρονος για να πάρει έναν αξιοπρεπή δικηγόρο από τα μεγάλα ονόματα της Θεσσαλονίκης. Ναι, είναι. Είναι γόνος ενός τεράστιου δικαστού, αντιπρόεδρου του κ. Σιμόπουλου, που εγώ έχω δικάσει μαζί του δεκαετίες ολόκληρες, τώρα συνταξιούχος. Και ο ίδιος ο κ. Σιμόπουλος εξαιρετικός δικηγόρος και άνθρωπος ήθους. Αλλά είναι ένα από τους δικηγόρους που πραγματικά ζυγίζουν πολύ τις υποθέσεις που παίρνουν. Αυτή δεν είναι και μια υπόθεση που θα σου άρεσε να την έχεις. Συνήθως οι δικηγόροι που ασχολούνται είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις υποθέσεις για να αναδειχθούν. Ναι. Το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν όταν ήμουν αυτοκινητικός και ήθελα να αποδείξω ότι είμαι καλός. Και όταν υπήρχε καμιά σοβαρή υπόθεση που οι άλλοι κατηγορημένοι δικηγόροι για λόγους που αφορούν το πρεστίζ ή γενικότερα τη σχέση τους με την κοινωνία δεν θέλαν να τις πάρουν, έλεγαν πάμε στο μικρό που είναι και φθηνός και καλός. Δεν έχουμε τέτοιο δικηγόρο εδώ και μου κάνει εντύπωση αυτή η εμπλοκή. Δεν θέλω να πω περισσότερο, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Σιμόπουλο. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω, αφήσατε υπονοούμενο ότι μπορεί να τον πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, τον Σιμόπουλο. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα ποτέ. Άμπραβο, για να διευκρινίσετε το αυτό, γιατί ξέρετε κυκλοφορεί ευρέως. Σήμερα έγινε μια ερώτηση στον κύριο Γκαγκάτση στα δικαστήρια και του είπε κάποιος συνάδελφος ότι ο κύριος Κούγιας είπε ότι ο ΠΑΟΚ άφησε υπονοούμενο. Και είπε ψέμα. Και ήταν και σημαίνη ερώτηση. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια τοποθέτηση. Ποιος συνάδελφος την είπε αυτή, για να το ξέρω. Δεν θυμάμαι. Πάντως το άκουσα τώρα, το ακούσαμε πριν από λίγο. Οπότε οι δηλώσεις μου είναι συγκεκριμένες και έχουν δημοσιοποιηθεί λέξη προς λέξη. Επειδή έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές και ακούγει ο κ. Τσαϊρίδης, έχετε τοποθετηθεί πολλές φορές για κάποιους οπαδούς της Λάρισας και έχετε, μάλλον δεν ξέρω αν είναι και οπαδή της Λάρισας, μπορεί να είναι περιστασιακή οπαδή της Λάρισας, της ΑΕΛ. Έχετε τοποθετηθεί και έχετε πει ότι υπάρχουν κάποια κυκλώματα με ναρκωτικά, καταγγείλατε με το. Πιστεύετε ότι αυτά. Όχι, έχω κατά καιρούς και υπάρχει μια ανοιχτή δικογραφία. Μάλιστα. Η οποία έχει την εξής υποδομή. Όταν αγόρασα τις μετοχές της Λάρισας, τις αγόρασα το 2015, 28 Ιουλίου. Η πρώτη κίνηση που έκανα σε αυτό με τον Αριστέχνη, μετά με τον Δήμαρχο Λάρισας και πριν μάλιστα πάρω τις μετοχές. Μετά που τις πήρα, ζήτησα να συναντηθώ με τους Μόστερς. Ναι. Που ήταν οι ρολοχίτες παλιότερα και μετά οι Μόστερς. Ναι. Μου είπαν ότι οι Μόστερς τελούν υποδιάλυση γιατί έχει εμφανιστεί μια ομάδα που λέγεται Homeless και είναι όλοι αλβανικής καταγωγής, μαχαιροβγάλτες. Όπου βρίσκουν ο παδόλο της Λάρισας Μόστερ το μαχαιρώνουν, μου είπαν ότι δύο μέρες πριν μαχαιρώναν ο παδός των Μόστερς μπροστά στο προάβλιο της περιφέρειας Λάρισας, στο κέντρο της Λάρισας, μου είπαν ότι πήγαν στον Αμπελό να μαχαιρώσαν, στον Τύρναβο και ήταν υποδιάλυση οι Μόστερς. Μετά από λίγο καιρό εμφανίστηκε μια ομάδα στο γήπεδο, μου κάνει τύπος φορούσαν μαύρα, δεν είχα μια εκατοστή, η οποία ήταν ένθερμοι οπαδοί, με πλησίασαν, μου είπαν ότι αυτοί ήταν παλιοί Μόστερς και πράγματι είχαν επεισόδια με τους Μόστερς. Αλλά για οικονομικούς λόγους, γιατί οι Μόστερς είχαν, έτσι μου αφήναν υπονοούμενο, ουσιαστικά τα χρήματα του ταμείου τα έπαιρναν 2-3 άτομα και γι' αυτό το λόγο επαναστάτησαν και ότι εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Πράγματι, εγώ που σε έδινα και δωρεάν εισιτήρια, μέχρι μια μέρα, παίρνε νύχτα μου στην Αθήνα, έχω μια συνεργάτητα στην Λάρισα, την κυρία Μητρονάτσιου, μου λέει σας ζητάνε τα παιδιά, λέει ο Τσέ και οι υπόλοιποι γιατί είχαν παραψηφιστεί αυτοί. Τους έχουμε συλλάβει. Είχαν πάει στο καλύτερο μαγαζί της Λάρισας, το είχαν σπάσει, είχαν χτυπήσει έναν που ήταν στην πόρτα εκεί και τους είχαν συλλάβει και τους είχαν πάει παραπέμψει με αδίκημα που πήρα στα αυτοκτονίας, επικινδύνων βαριά σκοπουμένων σωματικού βλαμμού με λωστούς και τέτοια με μαχαίρια. Και θέλουν, πήγα αναγκαστικά έστειλα μια συζήτηση κάτι άλλο τους δει και πήγαν στον ανακριτή, με κατηγορούν με αυτό. Εμφανίστηκα εκεί γιατί μου είπαν ότι αυτή η φασαρία δεν είχε σχέση με ούτε προστασίες αλλά είχαν χτυπήσει
είχαν μαλώσει με έναν ο οποίος είχε βάλει βόμβες σε κάτι Πακιστανούς της Χρυσής Αυγής αυτός και μόλις τους είδε τους επετέθηκε κτλ. Εγώ το πίστεψα και πράγματι και τους κρασπίστηκα και έμειναν ελεύθεροι στον Ακρητή και στο Μικτόργο το Τρικάλο τους βοήθησε και αθώθηκαν. Μόλις αθώθηκαν γιατί ήταν υποφυλακισμένοι οι δύο από αυτούς, μετά από 2-3 μήνες καθηκά πάλι τηλεφωνική αντιδράση μου λέει τα παιδιά τα έχουν συλλάβει πάλι, λέω τους έχουν συλλάβει, τους έχουν πιάσει μου λέει με 100 κιλά χασίς. Καλά, αυτοί δεν γίνονται αυτά. Αυτοί είναι οπαδοί ή είναι τίποτε άλλο? Γιατί... Ναι, καταλάβατε, οπαδοί. Αυτοί ήταν και αρχηγοί των οπαδών και είναι και τώρα αυτοί που εμφανίζονται με πανό και βρίζουν τον Κούγια και τους εμφανίζεται κάτι εκεί στη Λάρισα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και ένα site και ανεβάζουν τα πανό αυτά, ένα pressing site και ανεβάζει τα πανό που βρίζουν τον Κούγια, είναι αυτοί οι ίδιοι. Κουκούλες, αυτοί οι ίδιοι. Λοιπόν, όταν βλέπεις, και προχθές με τον Πάο που παίζαμε το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου, ναι, που ήταν στο γήπεδο και σπάσαν τα καθίσματα και βρίζαν τον κόσμο κτλ. Αυτούς τους κατήγγυλα εγώ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Ήταν ο κύριος Δασκαλόπουλος και είναι εισαγγελέας με τον Λαρίση, σε λίγο θα είναι εισαγγελέας του Ερυπάγου, είναι και διευθυντής της σχολής δικαστών. Και έκανε μια καταγγελία, υπάρχει μια ανοιχτή δικογραφία μόνο με αντεπώνυμα, όπως έχω καταγγείλει, στο γήπεδο δεν πατάνε, έρχονται έξω από το γήπεδο, σπάνε, κάνουν, ανεβάζουν κάτι πανό σε διάφορα μέρη της Λάρισας, τους διαφημίζει ένας συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός, που μάλιστα έχει και απευθεία σύνδεση με τον Σαγόνια και με όλη την παρέα αυτή και πραγματικά. Εγώ έχω κάνει το καθήκον. Δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν το καθήκον τους και οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Που έχουν... Έγινε αντιληπτό το ότι περνάτε και κύριε Τσαερίδη, πώς θα ακούτε σε αυτά που λέει ο μεγαλομέτωχος της Λάρισας? Τι να πω από εκεί. Όσον αφορά αυτά εδώ τα πράγματα, άκουσα και το τι είπε ο κύριος Γκαγκάτσης. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα εισιτήρια σίγουρα δεν τα διαθέτει η αστυνομία, ούτε η πολιτεία. Οι ΠΑΕ διαθέτουν τα εισιτήρια στους φιλάθλους και στους οπαδούς, οπότε γνωρίζουν πού τα δίνουν και πού τα διαθέτουν και τα διαρκείας, γνωρίζουν και ποιοι είναι οι οργανωμένοι οπαδοί. Εύχομαι να είναι αυτό το τελευταίο θύμα και πλέον ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του ώστε να απομακρυνθούν αυτά τα εγκληματικά στοιχεία από τα ελληνικά γήπεδα και να επιστρέψουν οι οικογένειες με τα παιδιά. Τώρα, εδώ σε αυτό που λέτε, ο κύριος Κούγιας, να το ρωτήσω, εσείς αυτούς τους ξέρετε? Πιστεύετε ότι και οι μεγαλομέτωχοι όλων των μεγάλων ομάδων ξέρουν ποιοι είναι τα ταραχοποιά στοιχεία, ο αντίστοιχος Τσε της Θεσσαλονίκης κλπ? Και κύριε Κούγια. Μόνο θα σας βάλουμε στο τέλος για να πείτε πώς θα το πει. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μέσα στο καράβι, όπως καταλάβες. Μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά. Λοιπόν, το βιάσαμε τον κύριο Κούγια μέσα στο καράβι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Τι λέει για να ακούσουμε? Ωραία. Δεν πειράζει. Κύριε Κούγια. Ναι, ναι. Λέω, ρωτάω το εξής. Εσείς αυτούς τους ξέρετε? Πιστεύετε ότι και οι μεγαλομέτωχοι των ομάδων της Αλήνης... Όλοι τους γνωρίζουν, δεν υπάρχει πίσω. Τους ξέρουνε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Εμένα η πεποίθησή μου είναι μία. Αυτή καμία σχέση δεν έχουν με το οπαδικό κίνημα. Πάτε το καλά στο μυαλό σας. Μάλιστα. Καμία αυτή σχέση. Είτε βγαίνουν από τη φυλακή και μετά βρίσκουν δουλειά εκεί, γιατί δουλειά είναι αυτή που κάνουν αυτοί, είτε είναι υποψήφοι των φυλακών. Δεν έχουν καμία σχέση, κατά την άποψή μου, με τίποτα. Μάλιστα. Άρα και οι μεγαλομέτωχοι των ομάδων και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας γνωρίζουν τα ταραχοποιητικά στοιχεία. Να σου πω κάτι, άμα δεν είσαι βέβαιος για κάτι, μπορεί να το πεις, Νίκο. Ναι, εντάξει. Αλλά... Κανονικά πρέπει να τους γνωρίζει η αστυνομία. Πρώτα. Ναι. Αναλίμων η αστυνομία, η ασφάλεια δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πότε έρχεστε Θεσσαλονίκη για να μιλήσετε με... Κοιτάξτε, κανονικά Δευτέρα απολογείται ο κατηγορούμενος. Ναι. Να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι, γιατί έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτό. Και το αμέσως μετά θα δηλώσουμε... Έχω ραντεβού με την οικογένεια την Κυριακή το πρωί. Μάλιστα. Ήταν να πάω αύριο το πρωί, αλλά είμαι ακόμη στη Σύρο, να καταλάβεις. Στη Βέρεια θα κάνετε. Στη Βέρεια ραντεβού δηλαδή. Έχω ραντεβού με την οικογένεια. Μάλιστα. Ήρθα πριν από λίγα λεπτά με τον πατέρα του. Δεν έχω ακούσει τέτοιο άνθρωπο να δεν ξέρω, νιώθεις ένας άνθρωπος σαν μιλάει σαν να του φεύγει η ζωή. Καλά, εννοείται. Και αξιοπρεπέστατη οικογένεια, πραγματικά. Έτσι, υποστράτηγος είναι ο άνθρωπος. Βέβαια. Και το παιδί από τα καλύτερα παιδιά της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όσοι... Αριστούχος μαθητής. Αριστούχος κλπ. Δυστυχώς. Η αδερφή του στο Πολυτεχνείο. Βεβαίως. Ευχόμαστε καλή επιστροφή, καλό ταξίδι, κύριε Κούγια. Ευχαριστούμε που μας μιλήσατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Τσαερίδη, είπε ότι οι μεγαλομέτωχοι των ομάδων φυσικά και τους ξέρουν και μετά είπε βέβαια και η αστυνομία πρέπει να τους γνωρίζει. Η αστυνομία μπορεί να τους γνωρίζει, αυτούς που είναι στους συνδέσμους μέσα, και να μην τους συλλαμβάνει, ας πούμε. Κύριε Πετρουλάκη, εγώ θα σας πω όσον αφορά την υποδιέτηση της αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν στοχοποιηθεί ούκο λίγες φορές και από παδούς της Θεσσαλονίκης, αλλά και από την Αθήνα πάρα πολλές φορές.
ότι το τελευταία πενταετία έχουν κάνει πάνω από 500 συλλήψεις οπαδών. Οπότε μιλάει μόνο το έργο του αυτών των συναδέλφων και η εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων και η σύλληψη των δραστών. Και στην πρόσφατη δολοφονία του Τόσκο είχαμε συλλήψεις και αν θυμάστε με το ένοπλο περιστατικό μέρα μεσημέρι πάλι με οπαδικά κίνητρα είχαμε άμεση εξιχνίαση και σύλληψη των δραστών, οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα όσον αφορά την αστυνομία. Και επειδή ανέφερε ο κύριος Κούγια σχετικά με τη σύλληψη του ενός όπου θέλουν να τα φορτώσουν σε όλους, δεν θεωρώ μόνο ότι είναι θέμα τιμής για την αστυνομία, είναι θέμα τιμής για το σύνολο της κοινωνίας να βρεθούν, να βρεθεί το σύνολο αυτών των εγκληματιών ναι. Και να τους αποδοθούν οι ποινές που πρέπει να τους αποδοθούν. Απλά το γεγονός ότι συμβαίνουν δεν συμβαίνουν μόνο έξω από τα γήπεδα. Κάθε φορά ξεκινάμε με την ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι και μονίμως έχουμε επεισόδια στους αγωνιστικούς χώρους, πέριξ των γηπέδων, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους πρόσφατα είχαμε στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε θα πρέπει ο καθένας, αυτό που τονίζω εξ αρχής, ο καθένας από τη μεριά του να αναλάβει τις ευθύνες του. Θέλουμε να έχουμε τους οργανωμένους στρατούς, να τους εκμεταλλευόμαστε όποτε τιμωρείται η ομάδα μας, έτσι ώστε να πιέζουμε καταστάσεις για να μειώνονται οι ποινές ή για άλλα συμφέροντα τα οποία έχουμε. Θέλουμε να έχουμε στα γήπεδα μόνο οικογένειες με παιδιά οποιοδήποτε χρώματος απλά να παρακολουθούν αυτές τις αθλητικές εκδηλώσεις, διότι όπως ορθά είπανε πάρα πολύ, μιλάμε για παιχνίδια. Ναι. Μιλάμε για διασκέδαση. Στο εξωτερικό, να σας πω, επειδή τώρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε άλλο υποκριτές. Στο εξωτερικό βλέπουμε ότι οι ομάδες, όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει, ειδικά στην Αγγλία, ένα ταραχοποιό στοιχείο, το αποκλείει η ίδια η ομάδα, δεν το ξαναβάζει στο γήπεδο. Εδώ συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα. Όχι. Πώς γίνεται αυτοί οι οποίοι ξεσαλώνουν στα ελληνικά γήπεδα, όταν πηγαίνουν με τις ομάδες τους στο εξωτερικό, να μην κάνουν το παραμικρό? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, να πω το εξής, ότι αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε και σωστά το λέτε, είναι θέμα τιμής όχι μόνο της αστυνομίας, γενικότερα της κοινωνίας να συλληφθούν οι δολοφόνοι. Είναι σίγουρο 100%. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι εποχές όσον αφορά και την σχέση των συνδέσμων, μάλλον την παρουσία κάποιων ανθρώπων στις ομάδες. Γιατί θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε μαζί μέσω Skype τον συνάδελφο τον Τίνο τον Καραμητρούση, ο οποίος είναι από τους πιο παλιούς δημοσιογράφους, σε εισαγωγικά βεβαίως, στη Θεσσαλονίκη και έχει παρακολουθήσει τη δεκαετία και του 70, ας πούμε, από τότε και έχει μια άποψη και για τους συνδέσμους, γιατί αλλιώς ήταν. Καλησπέρα, Τίνο. Αλλιώς ήταν οι συνδέσμοι. Δεν έχω ήχο, δεν ξέρω τώρα αν ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι πολύ καλά, εσύ. Δεν ξέρω αν μας ακούς αυτή τη στιγμή. Δίνω, μας ακούς? Δεν έχω ήχο. Okay. Να αποκαταστήσουμε τον ήχο με τον Ντίνο τον Καραμητρούση και να ξαναμιλήσουμε μαζί του, γιατί έχει άποψη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Τσαερίδη, και εσείς νομίζω ότι έχετε γνώση το ότι κατά το παρελθόν τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά από ότι τώρα, έτσι είναι? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στους συνδέσμους. Κοιτάξτε, όταν αλλάζει μια κατάσταση, κάτι φταίει. Ναι. Και αυτό που φταίει είναι ξεκάθαρα, θεωρούμε, η έλλειψη του τιμωρητικού πλαισίου. Δεν υπάρχει αυστηρό τιμωρητικό πλαίσιο. Υπάρχουν ποινές, μπορεί να υπάρχουν και μεγάλες ποινές, να ακούει κάποιος 4-5 χρόνια φυλακή, αλλά αυτές μένουν στα χαρτιά. Μα εδώ άλλος λένε ότι αυτός ο 23χρονος συμμετείχε και σε μια άλλη δολοφονική πράξη πριν από το 2019 και ακόμα δεν έχει γίνει το δικαστήριο. Γι' αυτό είπα, κύριε Πετρουλάκη, για τον νόμο του Ορφανού. Ο νόμος του Ορφανού, όταν εφαρμόστηκε και συνελήφθησαν οι πρώτοι οπαδοί για οπαδικά επεισόδια, μπήκαν κατευθείαν φυλακή. Τότε δεν τους δίνει το δικαίωμα καν να ζητήσουν αναβολή. Οι ίδιοι θα θέλαν να δικαστούν, έτσι ώστε να μην οδηγηθούν στις φυλακές σε περίπτωση αθώωσής τους, έτσι? Ναι, βεβαίως. Το έγινε αντιληπτό. Αλλά προσέξτε όμως, ο νόμος Ορφανού είχε μόνο ένα μικρό αγκαθάκι για τον αθώο, τον οποίο τον έβαζε και αυτόν μέσα. Γιατί θυμάστε την περίπτωση οπαδού, ο οποίος είχε ξεχάσει το τσαντάκι του κάπου, δεν είχε καμία σχέση με το επεισόδιο και μπήκε φυλακή και έψαχνε, έκατσε αδίκως φυλακή 3 μήνες και μετά βγήκε. Έτσι. Κύριε Πετρουλάκη, να τον βελτιώσουμε. Α, αυτό λέμε. Αν υπάρχουν κάποια λάθη σε κάποιο νόμο, να τον βελτιώσουμε. Αλλά δεν πάβει. Αυτός ο νόμος να είχε περιορίσει τα επεισόδια στα γήπεδα. Εγώ έτσι δεν είναι. Έχει, δεν είμαι εγώ αυτός ο αρμόδιος ο οποίος θα τον βελτιώσει, αλλά υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν 300 βουλευτές. Ας κάτσουν να αποφασίσουν τι είναι να το σωστό. Να βελτιώσουν τον νόμο. Ακριβώς. Όπως και για τους συνδέσμους, δεν πρέπει να είναι ταμπού πλέον. Όταν βρίσκονται αυτά εδώ τα πράγματα, θα πρέπει το κράτος να πάρει δραστικά μέτρα.
Ναι. Το ότι μπαίνει η αστυνομία, βρίσκει αυτά τα ευρήματα και εν συνεχεία μετά από ένα μήνα, όταν θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από τη συγκεκριμένη υπόθεση, πάλι θα περιμένουμε τι, πότε θα έρθει ο επόμενος νεκρός για να ασχοληθούμε πάλι με το ζήτημα. Σωστό. Δίνω καλησπέρα τώρα, ελπίζω να μας ακούς. Ναι, τώρα σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Τσαϊρίδη. Θα έλεγα, Νίκο, πριν ακόμα με ρωτήσεις, ότι στα περισσότερα από αυτά που είπε ο κύριος Τσαϊρίδης, τα οποία λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι, ανέφερες μάλιστα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον αθλητικό χώρο τα βιώνουμε, τα ζούμε, τα βλέπουμε. Σωστά. Και μπορώ να πω ότι καμία έκπληξη δεν μας έχει δημιουργηθεί, όχι μόνο από τον προχθεσινό φόνο, αυτήν την τραγική εγκληματική ενέργεια, την οποία βέβαια δεν την περιμέναμε ότι θα κατέληγε με αυτόν τον τρόπο, αλλά και από τους προηγούμενους φόνους. Τους φόνους που ξεκίνησαν τα τελευταία 4,5 χρόνια με τον Νάσο Κωνσταντίνου, με τον Βούλγαρο τον Τόσκο, από τη Φιλιππούπολη και αυτό το πολύ πρόσφατο περιστατικό. Θα έλεγα, συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο κύριος Τσαϊρίδης, ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική ευθύνη και κυρίως στο πολύ κομβικό σημείο της αλλαγής του νόμου ορφανού. Ναι. Την ευθύνη την πήρε ο διάδοχός του, ο Γιάννης Ιωαννίδης, μετέπειτα υφυπουργός αθλητισμού, που άλλαξε το ιδιώνυμο του νόμου του ορφανού και το μετέτρεψε σε αυτό το οποίο έχουμε σήμερα και το οποίο δίνει το περιθώριο σε πλήθος εγκληματικών στοιχείων ή παραβατικών στοιχείων. Δεν είναι όλοι εγκληματίες, αλλά ακόμα και η παράβαση που θα γίνει να περάσει στα ψηλά, να περάσει στον ντούκου. Ευθύνη, όπως είπε και πάλι ο κύριος Τσαϊρίδης, επιμερίζεται σε πάρα πολλά σημεία. Εγώ θα επισημάνω και τη δική μας την συνυπευθυνότητα των ανθρώπων του τύπου, των μέσων ενημέρωσης, των δημοσιογράφων, οι οποίοι βέβαια δεν μπορεί ο κάθε φίλαθλος, οπαδός, αναγνώστης, πολίτης να ξεχωρίσει ποιος είναι δημοσιογράφος, ποιος είναι φίλαθλος, ποιος είναι οπαδός, ποιος είναι παραγωγός μιας εκπομπής και δημιουργεί τα ερεθίσματα και τις εντυπώσεις για να συμβούν πράγματα έξω από το χώρο του αθλητισμού, στον περιβάλλοντα χώρο, στο γήπεδο, παρά έξω από αυτό. Αλλά επειδή έχουμε ακούσει τόσα και τόσα και από τις προηγούμενες και τις επόμενες και τις πιο προηγούμενες κυβερνήσεις και τα Υπουργεία Αθλητισμού, εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, δεν περιμένω πολλά πράγματα. Μπορεί αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες με την διενέργεια ερευνών σε όλη την Ελλάδα και τα οποία βεβαίως και επικροτώ, νομίζω ότι μπορεί να είναι θέματα ημερών για να κοπάσει μέχρι που να συμβεί κάτι άλλο, είτε στον χώρο του αθλητισμού, είτε στον χώρο της βίας των οπαδών ή κάποιο άλλο έγκλημα, γιατί η Θεσσαλονίκη ειδικότερα το τελευταίο διάστημα μας έχει προπονήσει πάρα πολύ καλά στην παραβατικότητα από βιασμούς, από λαϊλεσίες, από εγκλήματα, από συμπεριφορές ανθρώπων τους οποίους λίγο πολύ δεν θα τους θέλαμε ούτε για τη γειτονιά μας, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάρουν μέτρα τα οποία να είναι ουσιαστικά. Ένα απ' όλα φάνηκε τώρα στον ορίζοντα. Πόσο συγκεκριμένος οπαδός, εγκληματίας, δολοφόνος έφτασε να είναι ελεύθερος ενώ υπάρχει στην πλάτη του μια εκκρεμής δικαστική πράξη για παρόμοια συμπεριφορά. Δηλαδή αυτοί που τον άφησαν ελεύθερο δεν υπολόγισαν ότι μπορεί να το ξανακάνει. Ναι. Ίσως να μην υπολόγισαν ότι θα έφτανε στο έγκλημα. Έφτασε όμως το έγκλημα. Και κάποιοι γονείς κλαίνε και θα κλαίνε διαρκώς για την απώλεια του παιδιού τους. Και αύριο μπορεί να συμβεί και σε μια άλλη οικογένεια, σε ένα άλλο σπίτι, σε μια άλλη πόλη, εδώ πάντα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν καταλυτική η παρέμβαση σου, Ντίνο. Είπε προηγουμένως και μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, γιατί δεν κάναμε γρήγορα την επικοινωνία. Είπε ο κύριος Κούγιας, φοβάμαι μήπως έφυγαν στην Αλβανία οι άλλοι και δεν βρούνε κανέναν. Είπε ο κύριος Κουγιάς, μ' ακούς? Όχι, πάλι δεν έχω τώρα. Εντάξει, okay. Να τον αποδεσμεύσουμε τον Ντίνο, δεν μας βοήθησε. Βέβαια, δεν πειράζει, ακούσαμε την άποψή του. Να μείνω με τον κύριο Τσαϊρίδη, γιατί θα κλείσω και την εκπομπή. Έναν επίλογο θέλω, κύριο Τσαϊρίδη. Τι περιμένετε εσείς για τις επόμενες ημέρες? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όσον αφορά την αστυνομία, είναι δεδομένο ότι θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να συλλάβει και τους υπόλοιπους στο σύνολο των υπόλοιπων δραστών. Από εκεί και πέρα. Να πω ότι είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα, διότι δυστυχώς μετράμε το πολιτικό κόστος, υπάρχουν και άλλες πιέσεις και κανένας δεν βάζει βαθιά το μαχαίρι στη ρίζα. Ας ελπίσουμε να κάνουμε λάθος όλοι εμείς που είμαστε απαισιόδοξοι και να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές που πρέπει,
ώστε να γίνουν τα δικά μας γήπεδα, διότι μας μιλάνε μονίμως να έχουμε πρότυπο σε διάφορα ζητήματα τους Ευρωπαίους. Ας εισάγουμε και τον τρόπο με τον οποίο καταπολέμησαν τη βία όλες αυτές οι χώρες που τα γήπεδά τους αποτελούν κόσμημα πλέον και τα ζηλεύουμε, να γίνουν και εδώ και αυτές εδώ οι αλλαγές από όλους, ώστε να μην χρειάζεται καν να συζητάμε για την αστυνομία, διότι στο εξωτερικό, σε πάρα πολλά και ειδικά στην Αγγλία που έχω επισκεφτεί, δεν υπάρχει αστυνομία ούτε μέσα στα γήπεδα, και εκεί σας λέω με τα βεβαιότητας ότι οι λεγόμενοι steward τους σέβονται όλοι και επιβάλλουν την τάξη μόνοι τους στα γήπεδα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, κύριε Τσαϊρίδη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά από τον κύριο Θόδωρο Τσαϊρίδη και τον Τίνο Καραμητρούς, τον ευχαριστώ. Διεκόπη η επικοινωνία μας. Θα τον έχουμε σε κάποια άλλη από τις επόμενες εκπομπές. Νομίζω κάναμε μια κουβέντα, τα πιάσαμε όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε και εμείς να συλληφθούν οι δολοφόνοι του Αλκιβιάδη Καμπανού και οι δολοφόνοι του αθλητισμού και οι δολοφόνοι αυτοί που κυκλοφορούν ελεύθεροι, ακόμα τουλάχιστον. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη στις 7 η ώρα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV 100 και την επόμενη μέρα σε επανάληψη. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους.